Σε αυτό το σημείο του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, θα ανοίξουμε παράθυρο διαλόγου και με χαρά θα καλησπερίσουμε απόψε μια αγαπημένη συνάδελφο και φίλη, την κυρία Άρια Αγάτσα, ιδιαιτέρως γνωστή σε όλους λόγω της πολυετούς παρουσίας της στην ελληνική τηλεόραση και στο τμήμα των αθλητικών ειδήσεων, αντιπρόεδρος της ΕΣΥΕΑ και υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στο Βόρειο τομέα. Καλησπέρα, καλή χρονιά και καλή δύναμη να ευχηθώ σε αυτή τη νέα προσπάθεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα. Καλή χρονιά σε όλους. Ομολογώ ότι μου έχετε λείψει. Και σε εμάς επίσης, γιατί να τονίσουμε, θηβαϊκή καταγωγή, θηβαία, με πολλή δράση και στο νομό Βιωτίας και παλαιότερα σε θέσεις εκλεγμένες στην Ομαρχία, αλλά και στη Βουλή. Έχει υπάρξει παρουσία στο παρελθόν. Έτσι ακριβώς. Υπήρξε μία δεκαετία έντονης δράσης στα κοινά της Βιωτίας και είχαμε την ευκαιρία να τα λέμε πάρα πολύ συχνά. Λοιπόν, τώρα θέλω να ρωτήσω για αυτή τη νέα πρωτοβουλία, τη νέα προσπάθεια. Γιατί με τη Νέα Δημοκρατία και γιατί στο Κοινοβούλιο? Κυρία Παρασκευά, στη Νέα Δημοκρατία είμαι από το 2012, όπως γνωρίζετε. Με τη Νέα Δημοκρατία γιατί κυβερνά αποτελεσματικά, γιατί ο κόσμος έχει ανακουφιστεί, γιατί ξεφύγαμε από τα capital control του ΣΥΡΙΖΑ, την επιδρομή των φόρων που τσάκισε τη μεσαία τάξη, την περικοπή των συντάξεων. Για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια οι συνταξιούχοι πήραν αύξηση 6-7% και διότι προσφέρει βιώσιμες λύσεις στην κοινωνία, ενώ έχει και επιμέρους φροντίδες για φοιτητές, για τις γυναίκες, για την μητρότητα. Γενικότερα γιατί προσέχει και έχει μία λελογισμένη σχέση με το πώς θα διαχειριστεί τα κρίσιμα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Πιστεύω λοιπόν ότι μετά από μια τετραετή διακυβέρνηση πρέπει να δοθεί άλλη μια ευκαιρία στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία προκειμένου να προχωρήσει, γιατί έχει βάλει πολλά προβλήματα, τα έχει τροχοδρομήσει, δεν έχουν λυθεί οπωσδήποτε όλα, όμως ο κόσμος έχει ανακουφιστεί και χρειάζεται άλλη μια τετραετία να δώσει ο λαός προκειμένου να λυθούν και όσα προβλήματα απομένουν. Πρέπει να υπάρξει αυτή η ευκαιρία. Την προηγούμενη φορά, στις προηγούμενες εκλογές, ήταν εντελώς διαφορετικό το διακύβευμα και το τι έπρεπε να προσέξουν στην επιλογή τους οι πολίτες. Ήταν μια αριστερή κυβέρνηση προηγουμένως. Είχαμε προσπάθεια ολοκλήρωσης των μνημονίων και όλης αυτής της διαδικασίας που μας ταλαιπώρησε με την οικονομική κρίση. Τα δεδομένα ήταν διαφορετικά. Τώρα όμως έχουμε άλλα προβλήματα, επίσης πολύ σοβαρά, που ταλανίζουν τους πολίτες. Και οι οποίοι, από ό,τι δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις έως τώρα, δεν είναι εύκολα αποφασισμένοι στο πού θα δώσουν την ψήφο τους όποτε και αν γίνουν εκλογές, γιατί είμαστε πολύ κοντά και έρχονται, το αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτό. Καθοριστικοί παράγοντες είναι η ακρίβεια, το ενεργειακό κόστος, όλα αυτά που μας μαστίζουν και μας τσακίζουν. Και το γεγονός ότι είμαστε σε απανωτές κρίσεις, κυρία Αγάτσα, δεν προλαβαίνουμε να ηρεμήσουμε και να επιστρέψουμε στην κανονικότητα από το ένα πρόβλημα, αντιμετωπίζουμε το επόμενο και έτσι όλη αυτή η αλληλουχία συσσωρεύεται και στους πολίτες και δεν τους επιτρέπει ίσως να εκφραστούν και πολιτικά με τον τρόπο που θα ήθελαν. Υπάρχει ένας προβληματισμός στον κόσμο. Αυτό το διακρίνετε εσείς και τώρα που επικοινωνείτε μαζί τους προεκλογικά? Κυρία Παρασκευά, επικοινωνώντας με τους πολίτες, θέλω να σας καθέσω αυθεντικά την άποψή μου και ως δημοσιογράφος. Ο κόσμος έχει εκτιμήσει την προσπάθεια που έχει κάνει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αυτά τα χρόνια, τα 4 χρόνια, δεδομένου ότι αντιμετώπισε και πάρα πολλά προβλήματα τα οποία έπρεπε να λύσει και ήταν σε αχαρτογράφητα νερά. Να ξεκινήσω με το πρόβλημα της πανδημίας. Ήταν κάτι που ήταν πάρα πολύ δύσκολο στην αντιμετώπιση του, διότι υπήρξε πολλά χρόνια πίσω να ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Και με την βοήθεια του ψηφιακού κράτους και με τη βοήθεια των νοσηλευτών και των γιατρών που έδωσαν την ψυχή τους, αυτό αντιμετωπίστηκε πάρα πολύ αποτελεσματικά. Μετά υπήρχαν και συνεχίζουν να υπάρχουν πολλά προβλήματα με την γείτονα χώρα. Αλλά νομίζω, θεωρώ και ακούω από τους συμπολίτες μας ότι για πρώτη φορά αισθάνονται μία αίσθηση ασφάλειας με την κυβέρνηση αυτή. Βεβαίως υπάρχει το ενεργειακό πρόβλημα, όπως το λέτε εσείς και όπως πραγματικά υπάρχει και είναι απότοκο του πολέμου
στην Ουκρανία και της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αλλά σκεφτείτε κάτι, υπάρχουν χώρες οι οποίες κλείνουν τους διακόπτες της ενέργειας στις 6 ώρα. Η Ελλάδα δεν έχει ακόμα αντιμετωπίσει τέτοια ζητήματα. Γιατί? Και δεν θα αντιμετωπίσει. Γιατί η κυβέρνηση αυτή έκανε αυτό που λέμε το κουμάντο της. Βεβαίως, αυτό είναι κάτι που προβληματίζει τον Έλληνα, διότι τι θέλει ο κάθε πολίτης? Θέλει να μην γίνεται αφέμαξη της τσέπης του και θέλει, να νιώθει μία ασφάλεια ότι δεν θα έχει προβλήματα με την καθημερινότητά του. Γίνεται, κυρία Παρασκευά, αλλά αν δούμε τους λογαριασμούς μας, θα δούμε ότι πολύ μεγάλο βάρος το έχει πάρει η κυβέρνηση με το ποσοστό το οποίο πληρώνει. Ναι. Δηλαδή, μου το λένε λογαριασμούς ρεύματος. Στους λογαριασμούς ρεύματος εννοώ. Έχει ανακουφίσει την μεσαία τάξη πάρα πολύ αυτή η κυβέρνηση. Και να σας πω επίσης, μια και αναφερθήκαμε στην πανδημία, θεωρώ ότι πέρασε αρκετά ανώδυνα, κυρίως για τη μεσαία τάξη, αλλά και για όλους τους πολίτες, από τη στιγμή που ο κόσμος δεν δούλευε, αλλά έπαιρνε, πληρωνόταν, και επίσης οι εταιρείες βοηθήθηκαν πάρα πολύ να μην κλείσουν. Υπήρχε μία τάξη, υπήρχε μία σειρά, υπήρχε μία συνέπεια. Όλα τα προβλήματα δεν έχουν λυθεί. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, αλλά νομίζω ότι τα πράγματα έχουν μπει σε μία σειρά. Δεν έχουν καμία σχέση με καταστάσεις που έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Σε αυτό το προεκλογικό κλίμα έρχονται οι αποκαλύψεις σε σχέση με το ζήτημα των υποκλοπών να δημιουργήσουν μια περαιτέρω ένταση πέραν των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών που σχετίζονται με την ακρίβεια, το ενεργειακό κόστος και όλα αυτά. Έχουμε και το ζήτημα των υποκλοπών, έχουμε και την πρόταση μομφής του ΣΥΡΙΖΑ που είναι σε εξέλιξη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δημοσιογραφικά μπορούμε όλοι να καταλάβουμε ότι θα ζήσουμε μια προεκλογική περίοδο που θα έχει πολλά μελανά σημεία και πολύ υψηλούς τόνους, για να μην πω άλλους χαρακτηρισμούς. Αυτό μπορεί να επηρεάσει, λέτε, την κατάσταση? Κοιτάξτε, τώρα οι Έλληνες είμαστε μεσογειακός λαός, έχουμε και λίγο ταπεραμέντο. Συμβαίνουν αυτά, αλλά εκείνο που θέλω να παρατηρήσω είναι ότι η κυβέρνηση δεν είναι η γεννήτρια του συγκρουσιακού λόγου. Υπάρχει μια τοξικότητα, αλλά όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, τα τέσσερα τελευταία χρόνια, βλέπουμε ότι κυρίως δια του Πρωθυπουργού υπάρχει ένας πολιτικός πολιτισμός. Όμως όταν υπάρχουν αυτές οι συγκρούσεις, και η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός και τα κυβερνητικά στελέχη πρέπει να απαντήσουν. Δεν είναι όμως αυτοί που δημιουργούν τη σύγκρουση. Τώρα, όσον αφορά τις υποκλοπές, είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Έχουν υποθεί πολλά, αλλά ας αφήσουμε την δικαιοσύνη να δώσει την λύση και ας μην κάνουμε συνέχεια περαιτέρω κρίσεις και σχόλια, εφόσον το θέμα έχει φτάσει στη δικαστική οδό και προχωράει. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε λίγο για τις επαφές αυτού του διαστήματος. Έχετε ανακοινωθεί ως υποψήφια. Περιμένω την επίσημη ανακοίνωση. Περιμένετε την επίσημη, όμως το ξέρετε. Έτσι. Είστε σίγουροι, γιατί έχετε ξεκινήσει και τον προεκλογικό σας αγώνα. Βλέπω εκεί τις επαφές που έχετε σε καθημερινή βάση, την επαφή με τους πολίτες. Πόσο πιο δύσκολο είναι αυτό από το να συμβαίνει σε μια περιφέρεια όπως ήταν η Βιωτία σε σχέση με την Αθήνα, την Αττική? Έχουν αλλάξει λίγο τα δεδομένα εκεί και με τους τομείς? Κοιτάξτε, για αυτήν που σας ομιλεί δεν είναι δύσκολο, γιατί πάντα μου αρέσει να συνομιλώ με τους πολίτες και τα θέματα παντού είναι τα ίδια λίγο πολύ. Βέβαια, η περιοχή αυτή, ο Βόρειος Τομέας, είναι μια μεγάλη περιοχή και εκτείνεται από την Κηφισιά μέχρι τον Παπάγο, τον Χολαργό, το Χαλάνδρι, αλλά και τις περιοχές της Νέας Φιλαδέλφειας, της Νέας Χαλκιδόνας, του Νέου Ηρακλείου, δηλαδή είναι 14 δήμοι και είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη περιφέρεια. Όμως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε οι άνθρωποι είναι λίγο πολύ τα ίδια και εγώ έχω την διάθεση, πραγματικά έχω τη διάθεση, να είμαι άλλη μια φορά στη μάχη και στη μάχη της επίλυσης των προβλημάτων, πάντοτε κοντά στον πολίτη. Μάλιστα. Έχετε τις επαφές σας μεταξύ αυτών, σήμερα συναντηθήκατε και με τον Αρχιεπίσκοπο, τον κύριο Ιερώνυμο, βιωτικής καταγωγής όπως όλοι ξέρουμε, γνωρίζεστε και από παλιά.
Είναι χαρά όλων μας και τιμή όλων μας να συνομιλούμε με τον Αρχιεπίσκοπο και να παίρνουμε την ευλογία του αλλά και την σοφία του. Γενικά ομιλώ με ανθρώπους της Εκκλησίας, διότι έχοντας επαφή με πάρα πολύ κόσμο μπορούν να γνωρίζουν και αυτοί καλά πού πονάει ο πολίτης. Και μάλιστα πολύ πιο αυθεντικά, γιατί όταν αναφέρονται οι πολίτες στον ιερέα, λένε αυτό που βγαίνει μέσα από την ψυχή τους. Και αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ να γνωρίζω κι εγώ σαν ένα άτομο που ασχολείται με την πολιτική, για να μπορώ κι εγώ μετά να δίνω τη δική μου μάχη προς την επίλυση των προβλημάτων αυτών. Μάλιστα. Αν έλεγα να επιλέξετε μεταξύ πολιτικής και δημοσιογραφίας ή δημοσιογραφίας και πολιτικής, προς τα πού θα έγερνε η ζυγαριά? Αυτή είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση και πάντα προσπαθούσα να τα κάνω και τα δύο. Αν είχα αυτή την ευκαιρία, διότι αγαπώ πάρα πολύ τη δουλειά μου, πάρα πολύ τη δουλειά μου, και προσπαθούσα πάντοτε από πολύ μικρή να την εξελίξω, γιατί ήμουν και από τις πρώτες γυναίκες που ασχολήθηκε με την αθλητική δημοσιογραφία. Όμως είναι πραγματικά μία ανάγκη μου εσωτερική να προσφέρω και στα κοινά. Θεωρώ ότι πρέπει να γυρίζουμε πίσω κομμάτια από την δράση μας, τη δυναμική μας, από ό,τι μπορούμε να γυρίσουμε πίσω στην κοινωνία. Και στο βόρειο τομέα εδώ που ζω, στην περιοχή των Βρυλισσίων, μου δίδεται αυτή η ευκαιρία και θέλω αυτή την ευκαιρία να την μετουσιώσω σε πράξη. Καλή επιτυχία ολόψυχα, καλή δύναμη. Σας να πάνε όλα πολύ καλά, και είναι βέβαιο πως σε αυτό το προεκλογικό αγώνα θα τα πούμε και πάλι. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.